μπήκε ο καινούριος χρόνος και ρωτούν όλοι πότε θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Πάμε κοντά στο καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι, μετά το καλοκαίρι. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι θα τελειώσει. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί έχουμε πλέον εμβόλια, οπότε μέσα στο 21 θα τελειώσει. Το πόσο γρήγορα θα τελειώσει εξαρτάται και από τη δική μας συμπεριφορά, αλλά κυρίως και από την ευχέρεια με την οποία θα αποκτήσουμε εμβόλια. Και νομίζω ότι η ευχή όλων πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή, αφενός τα εγκεκριμένα εμβόλια να μπορέσουν να παραχθούν σε πολύ μεγάλες ποσότητες και αφετέρου να εγκριθούν και μερικά ακόμα, έτσι ώστε να μην υπάρξει έλλειψη και γρήγορα να μπορέσουμε να τα προμηθευτούμε και ταυτόχρονα σαν χώρα πλέον να είμαστε έτοιμοι διοικητικά για να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Σας προβληματίζει αυτή η ιστορία με την BioNTech που ανακοίνωσε ότι θα πάμε πίσω, υπάρχει έλλειψη, και την Αγγλία που πάει αντί για τις 21 μέρες στο τρίμηνο? Υπάρχει κίνδυνος να γίνει κάτι τέτοιο και εδώ στην Ελλάδα? Υπάρχει κίνδυνος παγκόσμιος, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 2 εμβόλια που παγκοσμίως έχουν εγκριθεί στο δυτικό κόσμο. Βέβαια υπάρχουν και τα εμβόλια της Κίνας και της Ρωσίας, τα οποία επειδή δεν έχουμε τις πληροφορίες, δεν ξέρουμε πόσο αποτελεσματικά είναι. Μπορεί να το αποκτήσουμε όμως αυτό γρήγορα, γιατί υπάρχουν χώρες οι οποίες το χρησιμοποιούν και θα δούμε πώς θα πάνε αυτοί οι πληθυσμοί. Αλλά εντωμεταξύ υπάρχει ελπίδα, γιατί 2-3 ακόμα εμβόλια, μεταξύ των οποίων και το εμβόλιο της AstraZeneca, είναι στην τελευταία εξέταση, στα τελευταία κομμάτια της έρευνας, και πολύ πιθανό να εγκριθούν και να χρησιμοποιηθούν. Τότε θα υπάρξει παγκόσμια επάρκεια και βέβαια η χώρα μας, αφού είναι μια δυτική χώρα με μεγαλύτερη και οικονομική ευχέρεια και πολιτική, μια και ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι από τις πρώτες που θα ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό και θα πετύχουν τη συλλογική ανοσία. Τι πήγατε να πείτε, κυρία Λινού? Απλώς εγώ έχω αρκετές επιφυλάξεις για το εμβόλιο της AstraZeneca ακόμα, γιατί έχουν σπάσει στην διαδικασία της έρευνας και την τυφλότητα και την τυχεοποίηση πρώτον, και δεύτερον αυτό που τώρα πλέον δημοσιεύεται σαν αποτελεσματικότητα είναι μεταξύ 60 και 70%, μάλιστα, που σημαίνει ότι ακόμα και αν εμβολιάζουμε με αυτό το εμβόλιο, είναι σαν να εμβολιάζουμε μόνο τα 3/4 του πληθυσμού. Έτσι, είναι πολύ χαμηλότερο. Σωστά. Οπότε χρειάζεται πολύ προσοχή. Να περιμένουμε να δούμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και του FDA και μετά να χαρούμε. Αλλά υπάρχουν και άλλα εμβόλια τα οποία πρέπει να αξιολογήσουμε και πρέπει οι ειδικοί, οι υπεύθυνοι μάλλον, έτσι, να το αξιολογήσουν. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, εγώ ως επιδημιολόγος θεωρώ ότι όλη μας η προσπάθεια πρέπει να είναι στην ανοσοποίηση, γιατί δεν είμαστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν ή που θα νοσήσουν, θα νοσήσουν αναγκαστικά ελαφρότερα αν δεν είναι στις ευαίσθητες ομάδες. Και επίσης έχουμε και πολλές ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, βέβαια, όπως είναι οι Ρωμά, βέβαια, οι πρόσφυγες, οι άστεγοι, οι φυλακισμένοι. Έτσι, όπως το λέτε. Και χρειάζεται πολύ μεγάλος σχεδιασμός από πλευράς πολιτείας για να καλυφθούν. Γιατί εκεί μπορεί να προκύψει πολύ μεγάλη διασπορά και να χάσουμε το ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Είναι μικρό. Και εδώ είναι 2-3 θέματα που θέλω να δούμε πριν ολοκληρώσουμε. Το ένα είναι τι γίνεται με την εικόνα μας σήμερα. Βλέπω ότι στην Αττική έχουμε 210 κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη 79, ευτυχώς έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Υπάρχει κίνδυνος να ξεφύγει η κατάσταση στην Αττική, κυρία Λινού? Πολύ φοβάμαι ότι υπάρχει κίνδυνος. Θα ήθελα να επισημάνω ότι μέσα στα μέτρα τα οποία παίρνουμε σε προσωπικό επίπεδο είναι και η αξιοποίηση του περιβάλλοντος. Και παρότι συμφωνώ ότι το χειμώνα έχουμε περισσότερα κρούσματα, δεν είναι επειδή ο ιός συμπεριφέρεται διαφορετικά. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ενδείξεις ερευνητικές ότι με το κρύο μεταφέρεται περισσότερο, αλλά μεταφέρεται περισσότερο γιατί είμαστε
σε κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται. Mm-hmm. Και γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι τόσο στην προσωπική μας ζωή όσο μπορούμε, ακόμα και αν κάνει κρύο, με ζεστά ρούχα να βγαίνουμε και να ανοίγουμε, το ίδιο ισχύει όμως και για την κοινωνική μας ζωή και την εργασιακή μας ζωή. Έτσι. Στους χώρους εργασίας δηλαδή να αερίζονται και στα σχολεία, αν ανοίξουν τελικά, να υπάρχει αερισμός, γιατί μπορεί τα παιδιά να περνάνε πολύ πιο εύκολα, αλλά υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Mm-hmm. Το εκπαιδευτικό σύστημα, όπως και το ιατρικό σύστημα, είναι αρκετά γερασμένο, γιατί δεν έχουμε προσλάβει νέους ανθρώπους και παρατείναμε τον χρόνο πριν από τη συνταξιοδότηση. Υπάρχει κίνδυνος. Και για τους ηλικιωμένους. Για να μας πει τη γνώμη της για τα σχολεία, και κυρία Λινού. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια όμως. Mm-hmm. Και δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η ενιαία τακτική. Υπάρχουν σχολεία τα οποία είναι απομονωμένα και έχουν ελάχιστους μαθητές. Υπάρχουν νηπιαγωγεία που έχουν 10 παιδάκια, 12 παιδάκια. Αυτά θα μπορούσαν να ανοίξουν. Χρειάζεται μια μελέτη mm-hmm. από πλευράς πολιτείας και εκπαιδευτικών για να δούμε ποια σχολεία θα μπορούσαν να ανοίξουν. Αντίθετα, υπάρχουν σχολεία τα οποία είναι και σε πολύ πυκνοκατοικημένες περιοχές και που είναι πάρα πολύ μεγάλα, mm-hmm. δίνοντας την ευκαιρία σε πολλά παιδιά. Άρα, λέτε, να πρέπει να πάνε κατά περίπτωση σχολείο προς σχολείο και σε όλα τα σχολεία να αυξηθούν τα μέτρα προστασίας, στα οποία περιλαμβάνεται και η αύξηση της διάρκειας του διαλύματος, να είναι δηλαδή mm-hmm. πιο πολλή ώρα έξω τα παιδιά, και στη διάρκεια του διαλύματος να αερίζονται οι αίθουσες. Και αν υπάρχουν αίθουσες που είναι ελάχιστες, ελπίζω, χωρίς παράθυρο, να μην χρησιμοποιούνται. Εσείς, κύριε Λινού, τι λέτε? Συμφωνώ για το επιλεκτικό άνοιγμα καταστημάτων, αλλά δυστυχώς πιστεύω ότι δεν ξέρουμε πόσο είναι τα κρούσματα. Αν δεν έχουμε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα κάθε πληθυσμού, μπορεί να βρεθούμε προ μεγάλων εκπλήξεων. Γι' αυτό προηγούνται τα τεστ και για τα σχολεία και για τις άλλες δραστηριότητες. Βλέπουμε την εικόνα, την επιδημιολογική κάθε περιοχής με πολλά τεστ και σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και μετά αποφασίζουμε. Θέλω, κλείνοντας, γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή αποφασίζουμε τυφλά.